Κύριε Δέντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχθήκατε σήμερα προκειμένου να μας λύσετε κάποιες απορίες που έχουμε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη των ειδικών της τροχέας που βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Κύριε Δέντα, θα ήθελα αρχικά ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Το αρχικό μου σχόλιο είναι ότι δεν προσέδεσε τίποτα σε αυτά τα οποία γνωρίζαμε. Βέβαια, εγώ το γνώριζα ότι δεν μπορούν οι πραγματογνώμονες αυτοί, οι οποίοι είναι τεχνικοί, να γνωματεύσουν περί του κέριου ερωτήματος το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι το ποιος οδηγούσε το όχημα. Αλλά αναφέρουν ορισμένα πράγματα στα οποία έχω πολλές ενστάσεις όσον αφορά τρία βασικά θέματα. Ποιες ενστάσεις έχετε εσείς για τη συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη? Το πρώτο βασικό θέμα είναι η ταχύτητα. Όπως είδα στην έκθεσή τους, έχουν υπολογίσει ότι η ελάχιστη ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα είναι της τάξης των 118 χιλιόμετρων. Αυτό για μένα δεν στέκει επιστημονικά. Να σταθούμε λίγο στην ταχύτητα, κύριε Δέντα, που αναφέρατε κι εσείς. Είπατε ότι έχετε ένσταση ότι δεν είναι τα 118 περίπου χιλιόμετρα που αναφέρει η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη. Εσείς έχετε κάνει λόγο για 75 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Εμένετε στην άποψή σας αυτή? Όταν ένα όχημα εκτρέπεται σε στροφή και μάλιστα περί το μέσον της στροφής, όπως είναι και το συγκεκριμένο σημείο, είναι σίγουρο ότι εάν ένα αυτοκίνητο έχει μία ταχύτητα η οποία υπερβαίνει την κρίσιμη ταχύτητα της στροφής, τότε αρχίζει και πλαγιολισθένει στο οδόστρωμα, δηλαδή πηγαίνει κάπως έτσι, που σημαίνει ότι τα ελαστικά του αφήνουν ίχνη πλαγιολίσθηση επί του οδοστρώματος. Το αυτοκίνητο χτύπησε με τον εμπρόστιο δεξιό του τροχό πάνω στην τσιμεντένια κατασκευή τύπου Στιθέου, το οποίο υπήρχε στο δεξιό του οδοστρώματος. Επειδή η διατομή αυτού του κατασκευάσματος ήταν τέτοια που επέτρεπε, και εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό, την ανάβαση του οχήματος πάνω σε αυτό το Στιθέο, σημαίνει ότι εάν το αυτοκίνητο ερχόταν με αυτή την ταχύτητα την οποία λένε, είναι δεδομένο ότι θα είχε πέσει καταρχήν κάτω στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δεν είναι δυνατόν με μια ταχύτητα 120-118 χιλιόμετρα να ανέβει σαν ράμπα όπως ανέβηκε στο τυχείο και από εκεί και έπειτα να κάνει μόνο την κίνηση αυτή που έκανε και να φτάσει σε σημείο ανατροπής μετά από 50 περίπου μέτρα. Όλα αυτά, αλλά και τα ευρήματα που δεν υπάρχουν, δηλαδή τα ίχνη πλαγιολίσθησης, καταδεικνύουν ότι το όχημα είχε ταχύτητα μικρότερη από την κρίσιμη. Η κρίσιμη ταχύτητα υπολογίζεται. Γι' αυτό είχα πει εγώ ότι την οριοθετώ περί τα 75 με 80 χιλιόμετρα το μάξιμο. Γιατί γύρω στα 79 με 80 χιλιόμετρα είναι η κρίσιμη ταχύτητα εκτροπής της στροφής. Όποιος πηγαίνει με πάνω από 80 χιλιόμετρα εκεί δεν μπορεί να κρατήσει το αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο αναγκαστικά εκτρέπεται, άρα σημαίνει ότι αφήνει ίχνη πλαγιολίσθησης στο οδόστρωμα. Η δεύτερη ένσταση ποια είναι? Η δεύτερη ένσταση είναι ότι στην έκθεσή τους οι πραγματογνώμονες αναφέρουν για το τσιμεντένιο στιθέ, τις διαστάσεις του, αναφέρουν για το κυκλίδωμα που ήταν δίπλα και αναφέρουν και από τη μεταλλική μπάρα η οποία υπήρχε προγενέστερα του τυχείου και γράφουν τα νούμερα. Πουθενά δεν αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο ύψος που έχει το στιθέο συνετέλεσε αιτιοδός στην ανάβαση του οχήματος πάνω σε αυτό. Διότι εάν το στιθέο αυτό ήταν στιθέο αναχέτησης οχημάτων, όπως είναι και οι μπάρες, αυτό σημαίνει ότι το στιθέο με το που θα κούμπαγε το αυτοκίνητο απάνω θα εξέτρεπε το όχημα εντός του οδοστρώματος και δεν θα επέτρεπε την ανάβασή του πάνω σε αυτό. Αυτά δεν τα αναφέρουν. Επίσης σημαντικό που δεν αναφέρουν είναι και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα κυκλειδώματα που ήταν από μασίφ σίδερο δίπλα ήταν συγκολλημένα και οι κολλήσεις είχαν πλήρη διάβρωση.
Και γι' αυτό το λόγο, με το που ακούμπησε απάνω το αυτοκίνητο, διαλυθήκανε εξών συνετέθησαν. Και γι' αυτό μπήκανε οι μπάρες μέσα και κάνανε αυτή τη ζημιά που κάνανε. Άρα λοιπόν, δύο θέματα τα οποία έπρεπε να τα αναφέρουν, δεν τα έχουν αναφέρει.